Το νέο πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν σήμερα τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης. Από νωρίς το πρωί οι κάλπες άνοιξαν και τα μέλη του Συλλόγου προσήλθαν στα γραφεία που βρίσκονται στο Δικηγορικό Μέγαρο Κοζάνης για να ψηφίσουν. Υπενθυμίζεται πως στις εκλογές αυτές υποψήφιος είναι μόνο ένας. Είναι σε εξέλιξη. Σήμερα διεξάγονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι η πρώτη φορά που γίνονται εκλογές μετά την εφαρμογή του νέου κώδικα περί δικηγόρων, δηλαδή με του νόμου 4194 του 2013, με νέους κανόνες. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλάβει καθήκοντα από 1η-1η του 2018 και η θητεία του θα είναι για μία τετραετία και όχι μία τριετία όπως ήταν παλαιότερα. Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 7 το πρωί και περατώνεται στις 7 το απόγευμα. Εγγεγραμμένα μέλη, τα οποία έχουν και δικαίωμα ψήφου στο Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης, είναι 320. Μέχρι στιγμής η ψηφοφορία διεξάγεται ομαλά, έχουμε μεγάλη συμμετοχή και όλα είναι σε ενωτικό κλίμα, κάτι που χαρακτήριζε πάντοτε και το Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης. Ένας ήταν υποψήφιος πρόεδρος. Υποψήφιος πρόεδρος είναι ένας, ο Χρήστος Δημητρόπουλος. Και το συμβούλιο μας είναι 11 μελές. Ο κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να σταυροδοτήσει τους υποψηφίους συμβούλους της προτίμησής του, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι 11 μελές το συμβούλιο. Τη μία θέση την καλύπτει ο πρόεδρος, συνεπώς 10 σταυρούς μπορεί να προτιμήσει και να βάλει στο ψηφοδέλτιο κάποιος εκλογές.